βρισκόμαστε στο Δήμο Δαβροδικής, στην πόλη του Λαδίου. Στο σημείο που είναι το κέντρο των Λαπών, που έχει δημιουργηθεί από το 1947. Αυτή τη στιγμή εκενώθηκε το κέντρο μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης και αίτημα του Δήμου. Και υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος να γίνει άμεσα η κατεδάφιση του κτηρίου για τρεις σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το κτίριο είχε κριθεί επικίνδυνο και από την πολυδομία Μαρκοπούλου το 2006, αλλά και από αυτοψίες τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας του Ελληνικού Οργού Σταθμού που ήταν στο χώρο διαχειριστής, αλλά και του Δήμου, που έχει κριθεί η στατική του ανεπάρκεια και ότι με ένα σεισμό 2-3 ρίχτερ κινδυνεύει να γκρεμιστεί, με κίνδυνο για όλο τον κόσμο και αυτούς που διέμεναν μέχρι τώρα μέσα, αλλά και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης του Λαβρίου, που είναι μέσα στην καρδιά της πλατείας και έχουμε βάλει λαμαρίνες γύρω-γύρω για να μην υπάρχει αυτή η επικίνδυνοτητα. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια υγειονομική βόμβα και όσο λειτουργούσε, αλλά και τώρα που άδειασε, διότι υπάρχουν εστίες μολυσματικές, υπάρχουν τρόφιμα παντού, υπάρχουν τροφτικά, άρα πρέπει και αυτό να εξαλειφθεί. Το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να αποδοθεί ο χώρος μετά το γκρέμισμα των κοτοκτηρίων στους κατοίκους του Δήμου και προβλέπεται εδώ να δημιουργηθεί πολυόροφο υπόγειο πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση του λιμένα αλλά και της πόλης και πλατεία στο πάνω μέρος για θέμα αναψυχής των κατοίκων. Επομένως, όλοι αυτοί οι τρεις πολύ σημαντικοί λόγοι συμβάλλουν στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να γίνει το γκρέμισμα και θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό προσωπικά, τους υπουργούς, τον κύριο Μηταράκη και τον κύριο Κερίδη για την ελληνική αστυνομία, για όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε, προκειμένου τώρα που είμαστε και ιδιοκτήτες του χώρου από τον Απρίλιο του 23, να το τελειώσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα που θα είναι να αποδοθεί στον κόσμο ως χώρος αναψυχής και χώρος εξυπηρέτησης κοινωνίας.